Υπάρχει αυτή η υπόθεση την οποία την έχουμε προωθήσει και δημοσιεύσει σε διεθνή έγκριτα περιοδικά, σύμφωνα με την οποία με το λιώσιμο των πάγων αυτή τη στιγμή οι πάγοι στην Αρκτική έχουν μείνει περίπου η μισή από ό,τι ήταν πριν την εκδήλωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Στην περιοχή της Νότιας Σιβηρίας δε έχουμε αποκάλυψη εδαφών τα οποία ήταν κατεψυγμένα με το λιώσιμο των πάγων και είναι πιθανό παλαιοειοί οι οποίοι είχαν καταψυχθεί και ήταν εγκλωβισμένοι μέσα στους αιώνιους παγετώνες να απελευθερωθούν με αποτέλεσμα να μπορούν να μεταφερθούν είτε με τον αέρα, είτε με τους ανέμους, δηλαδή είτε με τα πουλιά ή με άλλο τρόπο σε γειτονικές περιοχές. Είναι τυχαίο το ότι 8 στις 10 μεγάλες πανδημίες που έπληξαν την ανθρωπότητα τα τελευταία 100 χρόνια, οι 8 στις 10 προέρχονται από την περιοχή της Κίνας, από την ίδια μεγάλη μεν περιοχή, αλλά στο υπογάστριο της Νότιας Σιβηρίας. Θα πρέπει να γίνουν εκτενείς μετρήσεις και πειράματα στη Νότια Σιβηρία και στις περιοχές τις οποίες, οι οποίες αποψύχονται σιγά σιγά λόγω της κλιματικής αλλαγής, για να δούμε αν πράγματι απελευθερώνονται από εκεί ή υπάρχουν πρώην παγωμένοι παλαιοί οι οποίοι θα αναζωογονηθούν και θα αποτελέσουν μια νέα μάστιγα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το θέμα αν είναι πραγματικότητα.